Κύριε Βελόπουλε, θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για την επίσκεψή σας στην πόλη μας και γενικά στην αυπαρχία, στο νομό. Δεν με ενδιαφέρει ο νομός απλά ως νομός, αλλά με ενδιαφέρει αυτό το ιστορικό για την χώρα μας σημείο αναφορά στην αυπαρχία. Ο νομός έχει τα δικά του προβλήματα και αλλιώς. Κοινοτροφία, γεωργία, έλλειψη χρήματος. Αλλά η Ναύπακτος ως περιοχή θα μπορούσε να γίνει σήμα κατά τεθέν για την ανάπτυξη τουριστική. Αλλά υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη δεν έχει πάρκινγκ η περιοχή. Ο δρόμος περνάει μέσα από την πόλη. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η χώρα, όταν μιλάει για τουρισμό, να αναπτύξει σωστά τουριστικά τις χώρες, τις περιοχές αυτές. Δυστυχώς αυτή η πανέμορφη πόλη εδώ και δεκαετίες δεν την βλέπουν τόσο καλά. Όχι η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το κέντρο των Αθηνών όπως δεν βλέπει την περιφέρεια. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της περιφέρειας και βασιζόμαστε στην περιφέρεια. Και πρέπει να στηρίξουμε την περιφέρεια. Αλλά όταν γυρνάς προς το κάστρο ή κοιτάς ανατολικά ή δυτικά και βλέπεις ανεμογεννήτριες που είναι ο φάρμακος της περιοχής, τότε σε πιάνει θλίψη. Απορώ οι κάτοικοι το πρωί που ξυπνάνε το απόγευμα το μεσημέρι. Δεν βλέπουν το έγκλημα που γίνει στην περιοχή. Τοποθέτησαν ανεμογεννήτριες οι οποίες δεν παίρνουν ούτε μια θέση εργασίας και το κυριότερο έχουν τοξικά απόβλητα και δεν το ξέρετε. Σε 20 χρόνια αυτές οι ανεμογεννήτριες θα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει τρόπος για να φύγουν τοξικά απόβλητα και θα μείνουν εκεί πάνω. Αυτό για τα παιδιά σας, για τα παιδιά της περιοχής και το μέλλον της περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη στο NPRES. Ευχαριστώ πολύ.